Νέα μέτρα στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια έρχονται εντό τη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα προβεί σε αύξηση τη επιδότηση στου λογαριασμού του ρεύματο, η οποία θα αφορά τι καταναλώσει Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι για τι πρώτε 300 κιλοβατόρε ανά μήνα, η επιδότηση ήταν 9 ευρώ το Σεπτέμβριο, 18 ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ το Νοέμβριο θα φτάσει τα 39 ευρώ. Η τιμή ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρική αγορά διαμορφώθηκε στη χώρα μα τον περασμένο Αύγουστο στα 121 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το Σεπτέμβριο στα 134 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τον Οκτώβριο σημείωσε νέο ρεκόρ στα 200 ευρώ, ενώ τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου έχει ανέλθει στα 209 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας έχουν δηλώσει ότι οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται ανά προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση στους καταναλωτές. Η επιδότηση αφορά καταρχήν όλα τα νοικοκυριά, καθώ και όλε τι μικρέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλή τάση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη η οποία αξιολογεί την εξέλιξη της κρίσης σε μηνιαία βάση και αναπροσαρμόζει τα μέτρα στήριξης. Με τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Ενεργειακή Μετάβαση, αξιοποιούμε έσοδα από το σύστημα δημοπρασιών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και προχωρούμε στην απευθεία επιδότηση όλων των λογαριασμών ηλεκτρική ενέργεια στη χαμηλή τάση. Ο κ. Κρέκας ανέφερε πω η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στα νοικοκυριά και όσον αφορά το φυσικό αέριο, ενώ το επίδομα θέρμανση έχει ήδη πάρει αύξηση.